Μένω είναι ο Παύλος Τσίμας ε, μαζί μας. Δηλαδή, Παύλο, αν ε, αυτή η επίσκεψη βάζει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις ε, σε μια νέα εποχή, αν τις περνά σε μια νέα εποχή, και αν οδηγεί σε ένα νέο στρατηγικό σχεδιασμό, τελικά, στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. Θα δούμε. Ε, ένα πράγμα είναι ότι επικοινωνιακά και πολιτικά... Και η ομιλία στο Κογκρέσο και ο χειρισμό των θεμάτων στην επικοινωνία με τον πρόεδρο Biden ήταν σωστό. Mm -hmm. Και εγώ δεν είμαι πάντα τη άποψη ότι ό,τι δεν αρέσει στην Τουρκία είναι καλό για μα και ό,τι αρέσει στην Τουρκία είναι κακό για μα. Αλλά μερικέ φορέ είναι. Και η αντίδραση τη Τουρκία δείχνει ότι αισθάνονται, και δικαίω αισθάνονται, ότι πολιτικά και επικοινωνιακά η Τουρκία βραχικυκλώθηκε. Ναι. Και δεν έχουμε ακούσει τον Ερντογάν ακόμα. Και δεν έχουμε ακούσει. Ο Ερντογάν μίλησε σήμερα στο, στη, στη Βουλή στην Τουρκία, αλλά ε, ε, είπε για την Φιλανδία και την Ουγγαρία, δεν είπε τίποτα για την Ελλάδα αυτή τη φορά. Mm -hmm. ήταν πάρα πολύ προσεκτικό. Δηλαδή, κάτι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι αν ο στόχο ήταν να βραχικυκλώσει το επικοινωνιακό και πολιτικό παιχνίδι τη Τουρκία και την προσπάθεια να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα, από αυτή την άποψη ήταν επιτυχέ. Ναι, Τώρα, και ω εκ τούτου έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα βγει από τη συνάντηση τη Αβούσο Γλουμπλίνκεν, που γίνεται τη στιγμή που μιλάμε. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι αυτή είναι μια συνάντηση πολύ σημαντική που ενεργοποιεί αυτή την πρόταση που είχε κάνει ο κ. Μπλίνκεν για έναν ένα στρατηγικό, ένα στρατηγικό, πλαίσιο συμφωνίας, mm -hmm. δηλαδή να φτιαχτεί ένας μηχανισμός όπου Τουρκία και οι ΗΠΑ θα συζητούν και θα λύνουν ενδεχομένω ή θα εξομαλύνουν τις διαφορές τους. Και απόψε... Και... Σήμερα είναι τα εγγένεια αυτού του μηχανισμού. Mm -hmm. Να δούμε πώς θα πάει. Έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί γίνεται στο, υπό, το, το φω του, του ΒΕΤΟ. Και το κλίμα που δημιουργείται και στην Άγκυρα, ακούσαμε τη λόγες οκτάει, το... δεν βοηθά. Ναι, γιατί η κοινή γνώμη στην Τουρκία, η, η, η μεγάλη πλειοψηφία της κοινή γνώμης στην Τουρκία, είναι εκπαιδευμένη σε ένα αντιδυτικό πνεύμα. Το ΝΑΤΟ δεν είναι καλοί άνθρωποι. Οι Αμερικοί δεν είναι καλοί άνθρωποι. Δεν μας συμπαθούν εμά του μουσουλμάνους. Αυτό είναι το κλίμα. Και είναι εύκολο να κολακέψεις αυτό το κλίμα mm -hmm. λέγοντα Να, είδατε, χειροκροτήσαν το Μητσοτάκη που είναι ο, 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 mm -hmm. ο αντίπαλό μα, που είπε κακά πράγματα για μα. Παίζουν αυτό το παιχνίδι στο εσωτερικό είναι επικίνδυνο παιχνίδι. Άρα θα το δούμε. Λέω. Δεν νομίζω ότι κανεί σοβαρό άνθρωπο μπορεί να έχει αντίρρηση ότι και η ομιλία ήταν σωστή, στο σωστό τόνο. Ε, γι' αυτό και τη χειροκροτήσαν άλλωστε. Του έπεισε, του άγγιξε. Και η επίσκεψη γενικά ήταν πολιτικά και επικοινωνιακά σωστά κουρδισμένη. Mm -hmm. Το τι αποτελέσματα θα φέρει δεν εξαρτάται μόνο από το πώ τα λέμε εμεί εκεί. Είναι πρώτον, ε, υπάρχει. Αυτή τη στιγμή υπάρχει το ενδεχόμενο. Ναι, μάλλον στο βάθο του χρόνου υπάρχει ένα ενδεχόμενο αυτό το κοινοβούλιο που μα χειροκρότησε, αυτό το κογκρέσο που μα χειροκρότησε, τον Νοέμβριο να μην είναι πια εκεί, Σωστά. να έχει αλλάξει ναι, η σύνθεσή του στι εκλογέ. Και στη χειρότερη για μα περίπτωση να έχει μια πλειοψηφία τραμπική το, το κογκρέσο. Δεν θα είναι το ίδιο. Αλλά αυτό που κάνει εσύ είναι να κάνει το καλύτερο που μπορεί. Το αποτέλεσμα εξαρτάται εν μέρει από τη δική σου προσπάθεια, δευτερευόντω από το γεγονό ότι η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ. Από πολλά κέντρα διαμορφώνεται και από πολλά συμφέροντα υπαγορεύεται. Σε κάθε περίπτωση όμω. Υπάρχει το, το, το παράγοντα που, που δεν διαπι... είναι ασήμαντο. Σωστά. Το γεγονό όμω ότι όλοι, όπω όπως όλοι διαπιστώσαμε το επίπεδο των σχέσεων των δύο χωρών είναι στο υψηλότερο επίπεδο που το έχουμε δει εδώ και yeah. πάρα πολύ καιρό. Σίγουρα είναι καλό και στη κάψτε, δεδομένη ε, συγκυρία. Εσύ ξέρει πολύ καλά, εγώ δεν θυμάμαι καμία ελληνική κυβέρνηση από το 1974 και ύστερα και νωρίτερα νομίζω, που να μην επιδίωξε mm -hmm. καλέ σχέσει και καλέ προσωπικέ σχέσει και μια αυτό που λένε οι Αμερικανοί access, πρόσβαση. Mm -hmm. Είναι φανερό ότι αυτό, αυτή τη στιγμή για πάρα πολλού λόγου, το έχουμε πετύχει. Δηλαδή έχουμε καλέ σχέσει, έχουμε πρόσβαση. Είναι φανερό ότι μετά από αυτή την παρουσία, μετά από αυτή την ομιλία και μετά από το κλίμα στο Λευκό Οίκο, θα είναι ευκολότερο για έναν Έλληνα Πρωθυπουργό να πάρει τηλέφωνο το Λευκό Οίκο. Από ό,τι ήταν μέχρι πριν από λίγα χρόνια για τον Ερντογάν να παίρνει τηλέφωνο το Λευκό Οίκο και να διακόπτει τον πρόεδρο Τραμπ ακόμη και από το... όταν έπαιζε γκολφ. Σύμφωνα με τι μαρτυρίε που έχουμε. Και... Αυτό από που μόνο του δεν δε μα λύνει όλα τα προβλήματα, αλλά ασφαλώ μας βοηθάει. Mm -hmm. Παύλο, ε, ευχαριστούμε πολύ.